Βρισκόμαστε πια προς το τέλος της 25ης Μαρτίου, όπως και επίσης προς το τέλος της Εβραϊκής Γιορτής του Πουρίμ, και γι' αυτό εδώ πέρα θα ήθελα να πάρω μια αφορμή να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο ως ένα πάλι reaction στο τελευταίο, ένα από τα τελευταία βίντεο του φίλου Θοδωρή στο κανάλι του Metal, From Metal to Eternity, που ο ίδιος ανέφερε στα πιο αγαπημένα του 40 συγκροτήματα όλων των εποχών. Την ιδέα την πήρε από τον αγαπητό φίλο Γιώργο Στρομπρίνκερ και νομίζω ότι και στο παρελθόν έχω κάνει κάποιο βίντεο με τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, τις αγαπημένες μου μπάντες, αλλά τώρα επίσης θα ήθελα να επικεντρωθώ πολύ πιο περισσότερο και σαν ένα reaction βίντεο στο βίντεο του αγαπητού φίλου Θοδωρή, του αδερφού μας. Μόνο που τελικά προσπάθησα να το κάνω 40 και τελικά κατέληξα στις 30 μπάντες. Θα μπορούσα φυσικά να έχω βάλει πολύ περισσότερες μπάντες, αλλά είπα ποια είναι η ουσία. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο περιεκτικός γίνεται και μετά από περιεκτική σκέψη τελικά καταλήγω αντί για 40 σε 30 συγκροτήματα, τα οποία τα θεωρώ συγκροτήματα ψυχής, συγκροτήματα τα οποία είμαι πορωμένος οπαδός. Ξέρω ότι αυτά τα συγκροτήματα θα τα ακολουθήσω μέχρι τέλους, οτιδήποτε δουλειά και αν βγάλουν. Τα περισσότερα από αυτά έχουν πλούσια δισκογραφία, κάποια από αυτά έχουν πολύ μικρή δισκογραφία, δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι πόσο μιλάει μέσα εδώ, στην καρδιά, και στην ψυχή. Και ίσως για κάποιους που ακολουθούν το κανάλι εδώ και χρόνια δεν θα τους είναι παράξενες αυτές οι επιλογές μου. Από την άλλη πλευρά, όποιος είδε τα τελευταία βίντεο και το τελευταίο βίντεο που έκανα σαν reaction στα αγαπημένα μου albums, τα 55 τελευταία αγαπημένα albums που θα έπαιρνα σε ένα ερημικό νησί, θα καταλάβει ότι κάποιες από αυτές τις μπάντες είναι, κάποια από αυτά τα albums ανήκουν σε τέτοιες μπάντες τα οποία τα θεωρώ συγκροτήματα ψυχής. Και εδώ πέρα θα αναφέρω για παράδειγμα και κάποια, όπως έκανε ο Θοδωρής, κάποια albums ενδεικτικά των συγκροτημάτων, τα οποία βέβαια δεν διαφέρουν πάρα πολύ από αυτά που ανέφερα και στο βίντεο με τα 55 albums που θα έβαιναν στο ελληνικό νησί. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές, μόνο που κάποια εδώ πέρα άλλα συγκροτήματα θα λείπουν και πρόσθεσα πλέον κάποια άλλα θέματα, κάποια άλλα συγκροτήματα που δεν υπήρχαν στα albums περί του ελληνικού νησιού. Αλλά για μένα τελικά κατέληξε ότι αυτές οι 30 μπάντες είναι εκείνες οι οποίες είμαι φανατικός οπαδός τους 100%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ άλλες μπάντες, φυσικά και αγαπώ ή και υπεραγαπώ πολλές άλλες μπάντες και συγκροτήματα, αλλά αυτές είναι οι μπάντες στις οποίες είμαι ταγμένος φανατικός, το λέγα, οπαδός της μουσικής τους. Μιλάμε για μουσική πάντα. Πάμε λοιπόν και να επίσης χαιρετισμό σε όλη την μεταλλική ελληνική YouTube κοινότητα μέχρι την ώρα. Πάμε λοιπόν για να δούμε και τις δικές μου 30 επιλογές των πιο ιδιαίτερων αγαπημένων συγκροτημάτων όλων των εποχών. Να πω και κάτι άλλο. Οι πρώτες 20 θέσεις που θα αναφέρω είναι εντελώς μη συγκεκριμένες. Μόνο στις τελευταίες 10 θέσεις υπάρχει θέμα ότι είναι ακόμα πιο, πώς το λένε, κορυφαίες αυτές οι μπάντες για μένα, στην καρδιά μου, και οι τελευταίες 5 με 3 θέσεις είναι οι πιο ιδιαίτερες μπάντες για τα δικά μου γούστα. Πάμε λοιπόν. Στο νούμερο 30, και πάλι χωρίς να βάλω ταξινόμηση, στα πρώτα νούμερα, στα πρώτα αυτά νούμερα, η Βρετανή Bolt Thrower. Η Bolt Thrower, η τόσο αγαπητή αυτή Death Metallers από την Βρετανία, με αυτό το πολύ ιδιαίτερο στυλ τους, όλα τους τα albums είναι 100% ένα προς ένα. Τους αγαπούσα πάντα από την πρώτη στιγμή που τους άκουσα, τους γνώρισα διαμέσου του Mercenary, και από τότε
και έψαξα τη δισκογραφία τους ολόκληρη. Για μένα είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες αγαπητές μπάντες για μένα, μέσα στις 30 αγαπημένες μου μπάντες όλων των εποχών. Φυσικά, Rest in Peace, Bolt Thrower έχουν διαλύσει, αλλά αυτό είναι και το τελευταίο τους full length album, το Those Ones Loyal. Ο επιτάφιας τους, που θα μπορούσαμε να πούμε. Μετέπειτα, οι Γερμανοί Running Wild, έχω ξαναφερθεί σε αυτούς, οι πατέρες του πειρατικού metal, και ιδιαίτερα πάντα διαλέγω το συγκεκριμένο αυτό album, το Pile of Skulls. Για μένα είναι το πρώτο Running Wild που άκουσα, διαμέσου αυτού το album τους γνώρισα και αυτό είναι ιδιαίτερα χαραγμένο στην ψυχή μου, το συγκεκριμένο album. Βέβαια όλα τους τα album, ιδιαίτερα της πρώτης περίοδου, είναι ιδιαίτερα ένα προς ένα. Αν και εγώ αγαπάω ακόμα και albums της μεταγενέστερης περίοδους τους, πάνω κάτω, θεωρώ ότι η Running Wild στο χώρο του power, speed power, στην αρχή πιο speed, μετέπειτα πιο power γερμανικού metal, ήταν καταπληκτική και καινοτόμη στο όλο θέμα της θεματολογίας για πειρατές κτλ. Σήμερα βλέπουμε τόσους πολλούς κλόνους που μιλάνε για πειρατικό metal, όλοι τους δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχαν οι Running Wild. Τώρα, περνάω στον Μπούρτζουμ, στον Βάργ από την Νορβηγία. Για μένα ένα από τα πιο κορυφαία black metal συγκροτήματα, βασικά One Man's Band, του δεύτερου κύματος του νορβηγικού black metal. Αφήνω πίσω την όλη ιδεολογία του Βάργ, την ναζιστική, νεοναζιστική και αντισημιτική ιδεολογία, αρρωστημένη ιδεολογία του Βάργ και ρατσιστική ιδεολογία του Βάργ. Φυσικά και είμαι εναντίον του σαν χαρακτήρα και σαν, πώς το λένε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές και το έχω αναλύσει. Όσον αφορά τα ιδεολογικά, είμαστε 100% εχθροί. Για μένα ο Βάργ είναι εχθρός όσον αφορά το άτομο. Όμως όσον αφορά τη μουσική του ιδιοφία, του βγάζω το καπέλο 100%, λατρεύω τη μουσική του. Στην αρχή ήμουν ιδιαίτερα απορρομένος με τις black metal δουλειές του, αλλά είχα αφήσει στην άκρη τα ambient albums του. Σήμερα θεωρώ και κορυφαία και τα ambient album που έχει βγάλει. Καταπληκτικός στη μουσική του και μόνο. Εδώ αναφέρω το peak της καριέρας του, για μένα το τέταρτο του full length album, το Philosophem. Μπούρζουμ από Νορβηγία. Μετέπειτα θα περάσω στους Αμερικανοαρμένιους System of a Down και ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο άλμπουμ που ακούεις το όνομα Mesmerize, που πρόκειται για το προτελευταίο τους full length άλμπουμ μέχρι την ώρα. Αυτό βγήκε βέβαια ως ένα σημείο μαζί και με το άλμπουμ που ακολούθησε το συγκεκριμένο άλμπουμ, το λεγόμενο Hypnotize. Ήταν σαν ένα είδος, ας πούμε, σε ένα είδος νούμερο 2, part 2. Δηλαδή και αυτά τα δύο μετά βγήκανε μαζί. Σαν ένα είδος νούμερο 2. Σκέζουαλ, κάπως έτσι, να το πούμε έτσι. Αλλά ιδιαίτερα εγώ επικεντρώνομαι στο Mesmerize. Και ξαναλέω κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο όσον αφορά το System of the Dawn, όσον αφορά επίσης και το Toxicity album τους. Για εμένα η System of a Down ήταν, για τότε που βγήκανε και είχαν κάνει το μεγάλο μπαμ, ήταν το μέλλον του metal. Το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Για εκείνη την εποχή του θεωρούσα ως ένα από τα πιο καινοτόμα συγκροτήματα που υπήρχαν στον χώρο. Στον χώρο τους έβγαζα το καπέλο 100%, παρεπιπτόντως ιδεολογικά είμαι 100% σε αντιδιαστολή με πολλές από τις ιδέες των συγκεκριμένων Αμερικανοαρμενίων. Έχουμε μεγάλη κόντρα, είναι ξεκάθαρα διάφορα μέλη του συγκροτήματος εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του εβραϊκού έθνους και υπέρ των ψευτοπαλαιστινίων. Αυτό βέβαια είναι δικό μου θέμα. Πρώτο λέω ότι ως μια γενική εικόνα, εγώ δεν κάνω, προσπαθώ όσο γίνεται αυτά τα δικά μου κόκκινα μέτρα και οι κόκκινες γραμμές,
όταν κάποιος δεν περνάει τα μηνύματά του, τα πολιτικά του, ιδεολογικά του μηνύματα, στα οποία, ας πούμε, έχω κόντρα μαζί τους στη μουσική του, δεν έχω κανένα πρόβλημα να του βγάλω το καπέλο όσον αφορά τη μουσική του και τη μουσική του ιδιοφυΐα. Και ναι, αγαπάω τη μουσική, και όπως αγαπάω τη μουσική του Βάγκα και από Μπούρτζουμ, όπως αγαπάω για παράδειγμα ακόμα και τη μουσική των Pink Floyd, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για μένα το ίδιο εχθρό θεωρώ και τον Waters, το ίδιο ακριβώς αγαπάω και τη μουσική των System of a Down, ασχέτως των διαφόρων πολιτικών τους απόψεων, στις οποίες είμαι απόλυτα αντίθετος. Έτσι λοιπόν λατρεύω System of a Down ακόμα και σήμερα. Μόνο τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν ξαναγυρίσει να είναι πάλι μαζί, έχουν βγάλει κάποια τραγούδια για τον πόλεμο μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, αλλά δεν νομίζω ότι φτάνουν στην έγκλη των τελευταίων όλων των άλμπουμ που είχαν βγάλει πιο πριν. Μακάρι να ξαναγυρίσουν να είναι αυτό που είναι, αυτό που ήταν τουλάχιστον η System of a Down. Λίγο χλωμό το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις κανείς ποτέ τι γίνεται. Για μένα ένα όντως συγκρότημα το οποίο το έχω στην ψυχή μου και το θεωρώ στα κορυφαία μου συγκροτήματα όλων των εποχών. Παρεπιπτόντως, για να βάλω ένα συγκρότημα μέσα σε αυτά τα 30 top άλμπου, λίστα συγκροτημάτων, θα πρέπει να, πώς το λένε, να αγαπώ τη συντριπτική πλειοψηφία της δισκογραφίας τους. Δηλαδή, αν είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει βγάλει ένα άλμπουμ ή δύο άλμπουμ στα οποία τα υπεραγαπώ, αλλά τα περισσότερα άλμπουμ του συγκροτήματος δεν μου μιλάνε στην ψυχή, δεν θα το βάλω μέσα στην. Δεν είναι εδώ μέσα σε αυτή την κατηγορία. Συνεχίζω. Σόντομ. Σόντομ, αν μη τι άλλο. Είμαι σοντομάνια, πώς το λέμε, σοντομάνια, και έτσι κι αλλιώς. Και πάντα φέρνω αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ με το οποίο τους γνώρισα, το Persecution Mania, αν μην τι άλλο. Η Sodom για μένα είναι ένα από τα κορυφαία, ίσως το κορυφαίο γερμανικό thrash metal συγκρότημα, ιδιαίτερα σε αυτή την τριάδα με τετράδα των μεγάλων συγκροτημάτων του τευτονικού thrash metal. Η Sodom έρχονται πάντα πρώτοι. Πάντα πρώτοι. Μετά η Creator, λέμε τώρα, μετά η Distraction και ως ένα σημείο και η Tankard, ίσως συναγωνίζονται τους Distraction για την τρίτη θέση κατά τη δική μου γνώμη, αλλά η Sodom είναι πάντα πρώτη. Φυσικά, όταν μιλάμε και γερμανικό τευτονικό thrash metal, για να μην τα ξαναλέω και πάλι, που θα πρέπει να βάλουμε μέσα, θα βάλω μέσα και Violent Force, θα βάλω μέσα και Exhumer, υπάρχουν και Necronomicon και Holy Moses, υπάρχουν πολύ καλά και Risk, αν και οι Risk έχουν λίγο, όπως το λένε, και speed metal επιρροές, όχι μόνο thrash. Γενικότερα στο τευτονικό γερμανικό thrash metal υπάρχουν πολλά διαμάντια, τα οποία, ας πούμε, έχουν μείνει στη σκιά των τεσσάρων μεγάλων ως ένα σημείο, αλλά η Sodom για μένα είναι πάντα η πρώτη. Συνεχίζω τώρα με τους Ολλανδούς Asphyx, ένα από τα κορυφαία old school death metal συγκροτήματα από την Ολλανδία. Λατρεύω το ό,τι έχουν φτιάξει οι Asphyx από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάντα στον ήχο τους είχαν και μια ντουμίλα, να το πω και έτσι, μέσα στο death metal τους. Έτσι και αλλιώς. Λατρεύω Asphyx από όλες τις πλευρές. Βλέπετε και εδώ πέρα έχω και την κονκάρδα Asphyx, δεν ξέρω πόσο φαίνεται. Λοιπόν, Asphyx, και ενώ τις περισσότερες φορές φαίνεται το δεύτερο full length album τους, εδώ αποφάσισα να φέρω το ντεμπούτο τους album, το The Rock. Τώρα, ένα άλλο συγκρότημα ψυχής για εμένα, έχω μιλήσει ξανά για αυτούς, οι Σουηδοί, Heavy Load, οι οποίοι ιδιαίτερα στο πρώτο τους full length album δεν κάναν τη μεγάλη αλλαγή. Η μεγάλη αλλαγή άρχισε να έρχεται από το πρώτο τους EP που ήρθε μετά το full length album τους, το πρώτο, αλλά αυτό είναι το δεύτερο full length album μετά το EP. Αυτό και το επόμενο album ήταν που δημιούργησαν αυτή την ιδιαίτερη σχολή του epic, πρώιμου epic metal από Σουηδία,
Η Heavy Load λοιπόν στο μετέχνιο μεταξύ Heavy Metal και Epic Metal, ιδιαίτερα με αυτή την αλμπουμάρα, την δεύτερη full length αλμπουμάρα τους, η οποία ακούει στο όνομα Death or Glory, ξαναεπανήλθαν μετά από 40 χρόνια με το τελευταίο τους άλμπουμ του 2023, πως λεγόταν The Riders of the Storm, κάπως έτσι, το οποίο ήταν καλούτσικο. Καλούτσικο φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτές τις κορυφαίες δουλειές που είχαν βγάλει τότε, στη χρυσή τους εποχή. Heavy Load λοιπόν, Death or Glory. Συνεχίζω με Paradise Lost από Βρετανία. Οι αγαπημένοι Paradise Lost, που θεωρούνται επίσης από τα κορυφαία goth metal συγκροτήματα, είχαν ξεκινήσει περισσότερο σε ένα συγκρότημα Doom Death στα πρώτα του του βήματα από τη Βρετανία, μαζί με άλλους συνοδοιπόρους τους, με τους Ανάθεμα, με τους My Dying Bride κτλ. Κτλ. Αλλά μετέπειτα αυτοί ακολούθησαν τη δική τους πορεία και άρχισαν, ιδιαίτερα από, μπορώ να πω, από το Saints of God, μετέπειτα στο Icon και μετέπειτα στο Draconian Times, άνοιξαν την πόρτα για το Gothic Metal, έχοντας και επιρροές από Sisters of Mercy, έτσι κι αλλιώς πολλά τις κρύψανε αυτές τις επιρροές. Κορυφαίοι, ακόμα και στα άλμπουμς τα μετέπειτα, μετά το One Second, που άρχισαν σιγά σιγά να βάζουν, να αλλάζουν και να γίνονται λιγότερο metal και περισσότερο ένα είδος new wave ή gothic rock, ακόμα και τότε μου άρεσαν, ακόμα και τότε μου άρεσαν, ελάχιστα πράγματα, πώς το λένε, δεν μου μιλά στην ψυχή μου από Paradise Lost, και μετέπειτα κάνανε τη μεγάλη τους επαναφορά. Γενικότερα σχεδόν κάθε άλμπουμ τους το λατρεύω, και ιδιαίτερα το συγκεκριμένο άλμπουμ, το πέμπτο τους αν δεν κάνω λάθος, full length, το Draconian Times, το έχω μέσα στην ψυχή μου 100%. Συνεχίζω τώρα με τους ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι και αυτό one man's band, είναι και αυτό περισσότερο project, τους Isengard από του Fenris, από Νορβηγία. Το όνομα έτσι κι αλλιώς είναι παρμένο από, μέσα από το Lord of the Rings, μέσα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ένα από τα πιο αγαπημένα μου φανταστικά βιβλία του φανταστικού, του Tolkien, αν μην τι άλλο, και αυτό είναι το δεύτερο full length album του και το καλύτερό του κατά τη δική μου γνώμη, το Host Morke. Εδώ ο Fenris βάζει μέσα τόσο το folk νορβηγικό, τη folk νορβηγική μουσική σε συνδυασμό με black metal, και το βγαίνει αυτό πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να πω ότι η πρώτη δουλειά των Isengard ήταν περισσότερο, λοξοκοιτούσε προς το death metal, παρεμπιπτόντως το 2022, οπότε ήταν το 2021-2022, έβγαλε και τρίτο άλμπουμ, το οποίο έχει, και είναι και αυτό καλούτσικο, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό στο στυλ, και έτσι η πιο συγκεκριμένη δουλειά αυτού του συγκεκριμένου στυλ με folk στοιχεία black metal είναι το δεύτερο του full length album, το Holst Morke, που για μένα είναι ένα από τα κορυφαία γενικότερα συγκροτήματα. Πραγματικά και η πρώτη του δουλειά, και ακόμα, δηλαδή μπορώ να πω ότι όλοι τους τα album και τα τρία τους full length album, εμένα το καθένα για το δικό του τρόπο μου αρέσει, αλλά ιδιαίτερα βάζω αυτό στην κορυφή. Να συνεχίσω εδώ πέρα με τους αγαπημένους και στην Ελλάδα, όπως έχει πει και ο Θοδωρής, Iced Earth. Τους Iced Earth που και πάλι τους γνώρισα διαμέσου του Burnt Offerings, γι' αυτό φαίνω και το συγκεκριμένο άλμπουμ στην θέση αυτή. The Dark Saga επίσης θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη θέση. Όλα τους τα πρώτα τους άλμπουμ είναι κορυφαία, δηλαδή τα πέντε πρώτα τους άλμπουμ είναι ένα και ένα, ένα και ένα. 100% Iced Earth, αφήνω πίσω πάλι όλη την ιδεολογία του Safer, του John Safer, και ό,τι έγινε με το Καπιτόλιο, που σε κάποια πράγματα συμφωνώ μαζί του, σε κάποια πράγματα αλλά διαφωνώ 100% μαζί του. Στα ιδεολογικά δεν είναι αυτό το θέμα, κοιτάω μόνο τη μουσική. Iced Earth για μένα είναι καταπληκτική. Είχαν πάντα αυτή την επιρροή τόσο από τους Metallica όσο και από τους Megadeth στο παίξιμό τους. Και μιλάμε και για το πρώτο άλμπουμ στο οποίο ο Barlow είναι στα φωνητικά. Καταπληκτικός δίσκος από όλες τις πλευρές.
Να περάσω τώρα στους Σουηδούς Old School Death Metal Unleashed. Για μένα είναι το κορυφαίο Old School Death Metal συγκρότημα όλων των εποχών, οι Unleashed. Τους βάζω πολύ πιο πάνω από τους Entombed, πολύ πιο πάνω από τους Grave, πολύ πιο πάνω από τους Dismember, χωρίς να μειώνω τα άλλα συγκροτήματα. Για μένα οι Unleashed είναι η κορυφή. Και πάντα τον τεμπούτο τους άλμπουμ, λατρεύω όλα τους τα άλμπουμ, και αυτά πριν τη διάλυσή τους και αυτά που ήρθαν μετά την επανένωσή τους, ένα προς ένα όλα τους τα άλμπουμ. Εδώ όμως φαίνεται το τεμπούτο τους άλμπουμ, το Where No Life Dwells, το οποίο το θεωρώ ως το πιο ιδιαίτερο κορυφαίο άλμπουμ που έχουν βγάλει, και αυτοί βγήκαν μέσα από τις τάκτες των Nihilist μαζί με τους Doomed. Να περάσω τώρα στους, και αυτούς τους ανέφερα και αυτούς τους αγαπημένους στο Θοδωρή, στους Inquisition. Οι Inquisition βασικά κατάγονται από την Κολομβία, μετέπειτα πήγαν στην Αμερική και αυτό πολλοί τους θεωρούν ως Αμερικάνους, Αμερικανοκολομβιανοί, Inquisition. Παίζουν ένα πολύ ιδιαίτερο πνευματικό στυλ black metal, με επιρροές από Immortal, από τους Νορβηγούς Immortal έτσι κι αλλιώς, αλλά και έχουν και το δικό τους χαρακτήρα, το έχω ξαναπεί αυτό. Εδώ φέρνω και το συγκεκριμένο τους αυτό άλμπουμ που ακούει στο όνομα Omnius Doctrines of the Perpetual Mystical Macrocosm. Και πάλι δεν μπαίνω στο όλο θέμα ότι είναι συγκρότημα δύο μόνο μελών. Ο Dagon που είναι ο αρχηγός του συγκροτήματος είναι και αυτός ιδιαίτερη περσόνα με ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά και τις ιδέες του και τις πράξεις του. Και ναι, είναι ένας τύπος ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι φιλοναζί, ίσως και κρυφοναζί, από τη μία πλευρά. Από την άλλη υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που υπόθηκαν σχετικά με πώς το λένε, όπως και ο Λόγκαν από Μάνουγορ, όλο αυτό το θέμα περί δυστυχώς παιδόφιλης, θα λέγαμε, πορνογραφίας κτλ. Δεν ξέρω ακριβώς τι παίχτηκε, δεν είναι και το θέμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ακούγονται τους Inquisition από πίσω. Τα αφήνω όλα αυτά. Δεν παίρναν τίποτα από αυτό από τα αριστημένα τους αυτά πράγματα στη μουσική τους. Τους λατρεύω μουσικά. Inquisition λοιπόν, ένα από τα πιο αγαπημένα μου 30 albums όλων των, συγκροτήματα όλων των εποχών. Και τώρα περνάω σε ένα συγκρότημα το οποίο το λατρεύω κυριολεκτικά, και είναι σχετικά καινούριο συγκρότημα και έχει βγάλει μόνο 2 full length δουλειές, αλλά τις λατρεύω και τις 2 και νομίζω ότι θα υπάρχει καλή συνέχεια σε αυτό το συγκρότημα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μιλάω για τους αγαπημένους μου Visigoth από Αμερική, στις ΗΠΑ. Οι Visigoth παίζουν ένα πολύ αγνό στυλ epic metal με κεφαλαίο, που συναγωνίζεται τους Eternal Champion και όλα τα υπόλοιπα μεγάλα συγκροτήματα του επικού χώρου, του σημερινού σύγχρονου επικού χώρου. Οι Visigoth έχουν μια πολύ μεγάλη αμεσότητα, επιρροές από Iron Maiden, επιρροές από ακόμα και από κάποιες, σε κάποια περάσματα ακούγοντες έχουν επιρροές από τα από Celtic Frost, αλλά χωρίς να γίνει στο μουσικό στο κομμάτι, όπως ο τραγουδιστής τους είναι ιδιαίτερος. Κάνει μέσα αυτά τα ουγκ του Fischer έτσι κι αλλιώς. Ιδιαίτερος ο τραγουδιστής τους, όπως έχω ξαναπεί, και ο τραγουδιστής των Black Metalers, ατμοσφαιρικών Black Metalers, καλά τα Brood. Και μπορώ να πω ότι επίσης λατρεύω και Summoning, αλλά δεν έφερα του Summoning μέσα σε αυτή την κατηγορία των 30 κορυφαίων συγκροτημάτων. Visigoth και το δεύτερο τους full length album, το τελευταίο τους μέχρι την ώρα, το Conqueror's Oath. Να συνεχίσω εδώ πέρα με τους αγαπημένους Σουηδούς Amon Amarth, ένα από τα καλύτερα μελωδικά death metal συγκροτήματα, με Viking θεματολογία. Βέβαια οι Unleashed ξεκίνησαν αυτή τη θεματολογία του death metal με Viking και το συνεχίζουν οι συμπατριώτες τους Amon Amarth. Με αυτή την αλμπουμάρα τους, νομίζω ότι είναι και το 5ο τους full length album, Fate of Nones. Μη τι άλλο, Amon Amarth, έτσι κι αλλιώς, και εδώ Amon Amarth, τους λατρεύω ιδιαίτερα.
και όλο το show που παίζουν έτσι κι αλλιώς οι Amon Amarth είναι από τα κορυφαία show έτσι κι αλλιώς. Να περάσω τώρα σε Blind Guardian, στους Γερμανούς βάρδους του Power Metal, αν και στην αρχή ήταν πιο Speed Metal, Speed Power Metal, Blind Guardian, και αυτή την κορυφαία τους δουλειά, Imaginations from the Other Side. Επίσης ένα από τα συγκροτήματα που μαζί με το Summoning βάλανε τον Tolkien και το Lord of the Rings στη μέση γη σε όλο το προσκήνιο του Metal. Τώρα, να περάσω στους Blasphemy από Καναδά. Για εμένα ίσως ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα και από τα πρώτα συγκροτήματα που παίξαν αυτό το στυλ του War Bestial Black Metal, που βασικά βάζει, έχει όλη αυτή την, όλο αυτό το συνδυασμό μεταξύ Grind και Black και Death, όλα μαζί σε ένα, ιδιαίτερα στο debut τους αυτό το άλμπουμ, που ακούει στο όνομα Fallen Angel of Doom. Ακόμα και τώρα ψάχνω μπλουζάκι ή footer του συγκεκριμένου αυτού άλμπουμ. Blasphemy τους λατρεύω, ό,τι έχουν κυκλοφορήσει, βασικά δύο full length album και διάφορα lives και demo καταστάσεις κτλ. Αλλά το full, αυτό το full, το πρώτο τους full length album είναι για μένα η κορυφή. Blasphemy από Καναδά. Τώρα συνεχίζω με ακόμα ένα συγκροτήμα που έχει κυκλοφορήσει σχετικά λίγες δουλειές μέχρι την ώρα, αλλά είναι κορυφαίος βασικά, γιατί είναι One Man's Band, και μιλάω για τους δικούς μας Έλληνες, τον δικό μας Έλληνα Αλέξανδρο με τους Macabre Omen από την Ρόδο. Έχω ξαναμιλήσει αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ. Έχει κυκλοφορήσει βασικά δύο full length άλμπουμ και ένα mini άλμπουμ που ακολούθησε μετέπειτα. Επομένως, τρεις βασικές κυκλοφορίες για την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι και το δεύτερο full length album, το πιο πληρέστερο κατά τη δική μου γνώμη, που ακούει στο όνομα Gods of War at War, μπράβο, το οποίο είναι ξεκάθαρο επικό black metal επηρεασμένο από Bathory, και όχι μόνο, έχει και τη δική του επίσης ταυτότητα το συγκεκριμένο αυτό album και το συγκεκριμένο αυτό project, συγκρότημα όπως θέλετε, του Αλέξανδρου. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα πράγματα που έχουν βγει μέσα από το χώρο του black metal, πόσο μέσα από το χώρο του ελληνικού black metal. Και να συνεχίσω κάτι με black metal, μίλησα πριν για Φενρίς, που το θεωρώ από τους πιο αγαπημένους μου μουσικούς όλων των ειδών, και εδώ θα αναφερθώ στους Dark Throne, στο ιδιαίτερο αυτό πάλι συγκρότημα του δεύτερου κύματος του νορβηγικού black metal, Dark Throne. Αλλά λατρεύω όλες τις δουλειές των Dark Throne, όλα τους τα ίδια από τότε που παίζανε το πρώτο τους άλμπουμ που παίζανε death metal σουηδικής σκοπιάς, μετέπειτα στις black metal δουλειές τους. Αν μην τι άλλο, οι Dark Throne είναι από τα κορυφαία συγκροτήματα που μαζί με τους Burzum και Mayhem και Satyricon, πάνω κάτω και Thorns, είναι, και κάποιοι θα πούν και Emperor, είναι εκείνοι που βάλανε τα θεμέλια του black metal, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, του δεύτερου κύματος του νορβηγικού black metal, μην τι άλλο. Λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα η Dark Throne, ιδιαίτερα ακόμα περισσότερο η Dark Throne, μαζί με τους Thorns ως ένα σημείο, και ως ένα σημείο και μαζί με Burzum, όπως είπα και πιο πριν, και Mayhem, ήταν εκείνοι οι οποίοι ανοίξαν την πόρτα για όλο αυτό το είδος να ξεκινήσει τον δρόμο. Και ιδιαίτερα εδώ πέρα μιλάμε για την τριλογία, την black metal τριλογία τους, στην οποία διαλέγω αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ ως το κορυφαίο, το Transylvanian Hunger, αν μην τι άλλο, από όλα τα επίπεδα. Ίσως είναι ένα ψυχρό, ιδιαίτερο black metal δεύτερης γενιάς νορβηγικού black metal άλμπουμ και συγκρότημα. Λατρεύω τους Dark Throne, όπως είπα, σε όλες τις δουλειές τους, ακόμα και όταν παίζουν ακόμα σήμερα ένα είδος Doom με Celtic Frost επιρροές, Metal με επικά στοιχεία επίσης μέσα, με Speed Metal στοιχεία μέσα. Λατρεύω τους Dark Throne σε οτιδήποτε έχουν βγάλει μέχρι και τώρα, και πρόκειται να βγάλουν και καινούργιο άλμπουμ μέσα στο 2024. Αυτά ήταν τα πρώτα 20 albums. Αλλά τα πρώτα 20 βασικά συγκροτήματα που λατρεύω. Adore, όπως λέμε στα αγγλικά. Και τώρα έρχονται τα υπόλοιπα 10, τα οποία είναι πιο ταξινομημένα, να το πούμε έτσι.
Αυτά τα υπόλοιπα 10 είναι η κορυφή της κορυφής από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Και πάμε λοιπόν. Περνάω τώρα στην 10η θέση. Η Exodus. Η Exodus από το Bay Area των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Exodus. Ένα από τα κορυφαία για μένα Bay Area thrash metal συγκροτήματα. Με τον ντεμπούτο τους άλμπουμ Bodied by Blood. Για μένα αυτό το άλμπουμ είναι η κορυφή της κορυφής του thrash metal γενικότερα και του αμερικανικού thrash metal ακόμα περισσότερο. Exodus, όπως ανατρέφω και επίσης και τα υπόλοιπα τους albums, αλλά ιδιαίτερα το ντεμπούτο άλμπουμ με τον Paul Baloff, Rest in Peace στα φωνητικά, είναι η κορυφή της κορυφής. Και τώρα, ένατη θέση. Sirith Uncle. Sirith Uncle από οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχω ξαναμιλήσει για αυτούς πολλές φορές. Για μένα ένα από τα κορυφαία επίσης epic metal συγκροτήματα με doom metal στοιχεία στον ήχο τους. Για πολλά χρόνια τους είχα στην άκρη γιατί τους είχα γνωρίσει διαμέσου του ντεμπούτου τους άλμπουμ Frost and Fire και δεν μου είχαν μιλήσει ιδιαίτερα. Ήταν ένα περισσότερο κράμα 70 hard rock heavy metal εποχής της δεκαετίας του 70 με ιδιαίτερα φωνητικά και δεν μου είχε κάνει μεγάλη επιρροή επάνω μου. Έπρεπε να περάσω κάποια χρόνια. Να τους γνωρίσω πολύ περισσότερο διαμέσου αυτού του συγκεκριμένου άλμπουμ, που είναι και το τελευταίο τους άλμπουμ για πολλά χρόνια, ήταν το τέταρτο τους full length άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, το Paradise Lost, και ήταν το τελευταίο τους για πολλά χρόνια άλμπουμ, και έπρεπε να τους γνωρίσω διαμέσου αυτού του άλμπουμ, για να κολλήσω απόλυτα μαζί τους, να ανατρέψω όλα τους τα άλμπουμ, ακόμα και το Frost and Fire, και μετέπειτα είχαμε την επανένωσή τους, την καταπληκτική επανένωσή τους που μας πρόσφερε 2 full length album και ένα EP. Το τελευταίο full length album βγήκε μάλιστα μέσα στο 2023, πρόκειται από ό,τι φαίνεται να διαλύσουνε, αλλά νομίζω ότι ό,τι έχουν προσφέρει οι Sirith Uncle είναι καταπληκτικό και ίσως το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι ενώ είχαν παραγωνιστεί τόσο πολύ επί πολλά χρόνια και από το μεταλλικό κοινό, σήμερα έχουν αυτή τη νέα τους νιώτη και έχουν γίνει... κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να γίνουν γνωστοί και αγαπητοί μετά από τόσα χρόνια. Επομένως, οι Sirith Uncle μας μαθαίνουν να μην το βάζουμε ποτέ κάτω. Και αυτοί έχουν πάρει όλη την ιδέα τους από το φανταστικό, ο τίτλος από Tolkien, από θεματολογία Lord of the Rings, ενώ ο Erlik είναι... στα περισσότερα εξώφυλλά τους, στα cover arts, Sirith Uncle, Paradise Lost, Join the Legion. Τώρα, 8η θέση. Στην 8η θέση, εδώ πέρα θα αναφέρω 2 συγκροτήματα, τα οποία τα θεωρώ ανάδελφα. Πρώτα απ' όλα, Warlord από οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, του Bill Chamis και του Mark Zonder. Λοιπόν, Warlord, αμήν τι άλλο, και εδώ πέρα πάντα φαίνω σαν κορυφή το πρώτο τους mini album EP περισσότερο, το Deliver Us, το οποίο είναι η κορυφαία δουλειά των Warlord. Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για την επανένωση του Warlord και το τι πρόκειται να βγάλουν καινούργιο album μέσα στο 2024. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Δεν μπορούν να λείψουν οι Warlord λοιπόν. Τους έχω πάντα στην ψυχή μου και μαζί με αυτό, μαζί με τους Warlord, το ανάδελφο συγκρότημα είναι η Lordian Guard, που αναφέρθηκε και ο Μαρίνος πάνω σε αυτούς, που πάντα αυτά δύο συγκροτήματα, αυτές οι δύο δουλειές του Bill Chamis ερχόντουσαν μαζί. Πολλά τραγούδια των Warlord είναι και στους Lordian Guard και τραγούδια των Lordian Guard και στους Warlord. Εδώ στους Lordian Guard ο Bill Chamis ήταν μαζί με την σύζυγό του, Rest in Peace και στους δύο. Βγάλανε μόνο 2 full length albums μέχρι που τελικά απεβίωσε η γυναίκα του Bill Chamis πρώτα απ' όλα. Εδώ πέρα έχουμε το ντεμπούτο album τους, τον Lordian Guard, Woe to the Inhabitants of the Earth. Ένα από τα καλύτερα επικά, λυρικά, επικά metal albums με χριστιανικό στίχο,
μαζί και τα δύο θεωρούνται η κορυφή του επικού λυρικού metal. Και έτσι και η Lord Yanggard και η Warlord για μένα τους βάζω στην 8η θέση, τους θεωρώ ότι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Δεν τους βάζω σαν διαφορετικά συγκροτήματα όσον αφορά το νούμερο. Και έτσι περνάω τώρα στην 7η θέση, η αγαπημένη μου Immortal. Για μένα το νούμερο 1 συγκρότημα που έχει βγει από το δεύτερο κύμα του νορβηγικού Black Metal. Δηλαδή πρώτα απ' όλα βάζω, από αυτό το κύμα βάζω πρώτα απ' όλα τους Immortal, μετά τους Darkthrone και μετά τους Burzum, μπορώ να πω, στην σειρά. Από το δεύτερο κύμα του νορβηγικού Black και μετέπειτα στην τέταρτη θέση θα βάλω τους Satyricon. Λοιπόν, Immortal, με αυτό το κορυφαίο τους πέμπτο full length album που ακούει στο όνομα At the Heart of Winter, βέβαια εδώ πέρα θα μπορούσα να βάλω και το debut τους album, θα μπορούσα να βάλω και το Pure Holocaust, που για μένα αυτές τις τρεις δουλειές τους είναι και οι κορυφές. Immortal, ιδιαίτερο, ιδιαίτερο νορβηγικό black metal με επικά στοιχεία μέσα, πάρα πολύ ιδιαίτερη στον ήχο τους. Ο Άμπαθ επίσης είναι η δεύτερη μεγάλη σημαντική μορφή για μένα στο black metal, στο νορβηγικό black metal μετά τον Φενρίς. Και τώρα περνάω στην έκτη θέση, νομίζω στην έκτη θέση, ελπίζω να μην το ξαναδεί, στην έκτη θέση, Merciful Fate, King Diamond, Merciful Fate. Λοιπόν, λίγα τα λόγια για King Diamond. Επίσης, μπορώ να πω ότι αν έχω να διαλέξω μεταξύ του το Merciful Fate, από Δανία η Merciful Fate, αν έχω να διαλέξω μεταξύ τον Merciful Fate και τον King Diamond, το συγκρότημα, το ομώνυμο του King Diamond, θα βάλω πάντα τους Merciful Fate πρώτους. Και ιδιαίτερα αυτό το full length album τους, το δεύτερό τους, το Don't Break the Oath. Τα έχει πει και αυτά και ο Θοδωρής, ιδιαίτερα το A Dangerous Meeting που ανοίγει τον δίσκο και όχι μόνο, είναι για μένα ένα από τα κορυφαία τραγούδια του metal όλων των εποχών. Αυτό το άλμπουμ από όλες τις πλευρές, από εξώφυλλο, από μουσική, από τραγούδια, από φωνή, από image, τα πάντα είναι ένα προς ένα. Ένα προς ένα. Merciful Fate, Don't Break the Oath, όπως επίσης και όλες οι δουλειές που γίνανε μετά την επανένωση των Merciful Fate, ήταν καταπληκτικές, μακάρι να ξαναγυρίσουν, γιατί υπάρχουν οι φήμες ότι ο King Diamond θα ξαναγυρίσει με τους King Diamond και ότι θα ξαναγυρίσει με τους Merciful Fate. Μακάρι να το δούμε να γίνεται. Πάμε τώρα στην έκτη θέση. Νομίζω ναι. Έκτη θέση. Η πολύ αγαπημένη για μένα Dissection από Σουηδία. Ίσως το κορυφαίο black metal σουηδικό συγκρότημα όλων των εποχών. Προσέξτε, η Dissection πάντα κυμαίνονταν σε αυτό το χώρο του μελωδικού, σουηδικού ιδιαίτερου χώρο, είδους του black metal. Μάλιστα, οι ίδιοι μπορούν να θεωρηθούν όσοι λένε πολλοί παίζουν σαν Dissection. Η στυλ σουηδικού black Dissection σχολής. Έτσι το αποκαλούν πολύ αυτό το στυλ. Υπάρχουν πολλά τέτοια καλά συγκροτήματα της Σουηδίας σε αυτή τη σχολή, που κάποιοι θα τους πούνε και black and death, δηλαδή ότι έχουν στοιχεία με death metal, με black metal. Βέβαια εγώ πάντα τους βάζω στο black περισσότερο παρά στο death. Το δεύτερο τους full length album, το Storm of the Light's Bane, με αυτό τους γνώρισα έτσι κι αλλιώς, όταν πρώτο βγήκε το album αυτό και με ξετίναξε μέχρι και τώρα. Πόσο μάλλον όταν λατρεύω όλες τις δουλειές, όπως και όταν λατρεύω και το Ray Chaos, το οποίο στην αρχή το μισούσα, αλλά σήμερα το λατρεύω επιπλέον. Αν και στο Ray Chaos δεν παίζουν black metal, παίζουν ένα είδος περισσότερο black and death metal, μελωδικού death metal, ή μελωδικού death metal σαν In Flames, αλλά με black and στοιχεία. Τώρα δεν μπαίνω στο όλο θέμα των ιδεών του John, Rest in Peace, κάποιοι θα πούνε Rest in Chaos. Δεν μπαίνω σε όλη αυτή την ανώμαλη ιδέα του, της φιλοσοφίας του, της θρησκευτικής σατανιστικής φιλοσοφίας του, της χαοσοφίας, όπως την αποκαλούσε.
Φυσικά και είμαι και εναντίον σε όλο αυτό το κομμάτι. Μουσικά και μόνο Dissection είναι καταπληκτική με αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ. Ορόσημο. Εξώφυλλο, όπως είπαμε, τα πάντα εδώ πέρα είναι κορυφή της κορυφής. Περνάω τώρα στην πεντάδα, στην τελευταία πεντάδα, στην κορυφαία πεντάδα. Πέμπτη θέση. Death. Από οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Death του Chuck, rest in peace, επίσης. Λοιπόν, η Death είναι ίσως ένα από τα κυριότερα death metal συγκροτήματα. Κάποιοι θα σου πούνε ότι είναι η δημιουργή του death metal, η κυριότερη δημιουργή. Έχω κάνει και ιδιαίτερο βίντεο πάνω ποιους θεωρώ ως τους πρώτους ηγέτες ή θα λέγα πρωτοπόρους του death metal. Κάποιοι θα πούνε το Leprosy, που είναι και το, ένα από τα αγαπημένα μου albums του συγκροτήματος, είναι ίσως το πιο κορυφαίο, το δεύτερο, δηλαδή το δεύτερο full length album του συγκροτήματος είναι το νούμερο 1 death metal album όλων των εποχών και όχι το ντεμπούτο τους. Αλλά το Death Bloody Gore, αλλά έτσι κι αλλιώς εδώ διάλεξα να βάλω, αν θα μπορούσα να βάλω και το Leprosy, βάζω το Symbolic και έχω εξηγήσει και αυτό και στο βίντεο για τα 55 albums του Ερημικού Νησίου, ότι το Symbolic είναι ο συνδυασμός του ήχου τους τόσο death metal όσο και progressive στοιχεία στον απόλυτο βαθμό. Ναι, death metal με πολύ progressive steel στην μετέπειτα πορεία του, πάρα πολύ ιδιαίτερη έτσι και αλλιώς. Τέταρτη θέση. Skyclad από Βρετανία, από Ηνωμένο Βασίλειο, και πάλι θεωρούνται οι πατέρες του folk metal, αν και folk, όταν λέμε folk metal και μιλάμε για Skyclad, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει, δεν εννοούμε folk metal όπως Korpiklaani. Αν και λατρεύω τους Korpiklaani, τους Φιλανδούς. Άλλο αυτό το κομμάτι, οι Skyclad έχουν αυτό το πολύ ιδιαίτερο στυλ, με thrash metal επιρροές, έτσι κι αλλιώς ξεπίδησα μέσα από τους thrashers τους Βρετανούς Sabbath, έτσι κι αλλιώς, και ξεπίδησα και μέσα από τους Satan, τους New Wave British Heavy Metal Satan, αλλά έτσι κι αλλιώς η Skyclad του Martin είναι ό,τι το καλύτερο. Αυτό είναι το άλμπουμ με το οποίο τους γνώρισα, το Prince of the Poverty Line. Και αυτό το άλμπουμ θα μείνει πάντα γραμμένο στην καρδιά μου, όπως και αυτό το συγκρότημα. Αυτοί με βάλαν στο metal, δεν θα μπορούσαν να λείπουν λοιπόν μέσα από την τελευταία πεντάδα των κορυφαίων άλμπουμς που αγαπώ και τους έβαλα λοιπόν στην πέμπτη θέση. Τελικά, η Death ήταν στην έκτη θέση και η Skyclad στην πέμπτη θέση. Και τώρα πάω στην τέταρτη θέση, στην τέταρτη θέση, η πολύ αγαπημένη Bathory από Σουηδία. Bathory, κάποιοι θα σου πούνε ότι ξεκίνησαν σαν κανονικό συγκρότημα, μετά γίνανε One Man's Band, του Gorthon, rest in peace. Bathory, ένα από τα κορυφαία epic metal συγκροτήματα, μην τι άλλο ξέρετε κάτι, οι Bathory άνοιξαν τον δρόμο για το black metal. Αυτοί ξεκίνησαν. Στην αρχή παίζανε ένα είδος επηρεασμένο από Venom, ένα είδος που τα πρώτα τους τρία πρώτα τους full length album είναι περισσότερο πατέρες του black thrash metal, μπορούμε να πούμε. Μετέπειτα, το τρίτο τους βέβαια album είναι το πιο black metal, Under the Sign of the Black Mark, και από το τέταρτο τους album και μετέπειτα, ανοίξαν τον δρόμο για αυτό που λέγεται επικό black metal, μέχρι που ήρθε αυτό το πέμπτο τους full length, το Hammerheart, στο οποίο πραγματικά εδώ φτάνουν στην κορυφή, στο peak θα έλεγα, αυτού του στυλ που λέμε επικό black metal. Κάποιοι θα βάλουν και το επόμενο, το Twilight of the God, of the Gods, σαν το peak επιπλέον. Μετέπειτα βέβαια στην πορεία τους βάλανε και φτιάξαν κάποια albums τα οποία είναι εντελώς πιο punk, για να ξαναγυρίσουν πάλι στο epic black metal.
Γενικά περάσανε πάρα πολλές φάσεις ο Gorthon, αλλά ιδιαίτερα αυτό το άλμπουμ είναι ιδιαίτερο από όλες τις πλευρές. Και τώρα μας μείνανε τα τρία κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών για εμένα, για όποιον με γνωρίζει, ξέρει για ποια μιλάω. Πάμε λοιπόν. Τρίτη θέση. Slayer. Όπως θα λέμε, θα πούν κάποιοι Slayer, Slayer. Slayer, και έχω ξαναπεί και στο βίντεο που έχω κάνει για Slayer, για Worst to Best, Worst to Best, όσο γίνεται για πάνω στη Slayer, θα πω κάτι πιο σημαντικό και συγκεκριμένο για να καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει το thrash metal και υπάρχουν οι Slayer. Οι Slayer για μένα είναι η κορυφή της κορυφής. Και ναι, είπα ότι το Bonded by Blood on Exodus είναι το κορυφαίο thrash metal album, αλλά σαν συγκρότημα οι Slayer έχουν την ηγεσία του όλου θέματος. Και εδώ πέρα θα μπορούσα να φέρω το South of Heaven, παρεμπιπτόντως φέρνω εδώ πέρα το Show No Mercy, το ντεμπούτο του άλμπουμ, που είναι λίγο και πιο με επιρροές από New Wave of British Heavy Metal, αλλά είναι τόσο άμεσο, όπως το Kill Em All, το Metallica, είναι τόσο άμεσο, straight to your face, ιδιαίτερο, Slayer και ξερό ψωμί. Για μένα, η τεράστια αγάπη που έχω για τους Slayer, αυτά τα τρία συγκροτήματα που αναφέρω τώρα, είναι τα τρία κορυφαία των κορυφαίων συγκροτήματα που πάντα έχω στην καρδιά μου. Η Slayer είναι το νούμερο 3. Περνάω στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2, Manowar. Manowar από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, φυσικά και Slayer, από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Manowar με αυτό το ιδιαίτερο το άλμπουμ τους, το Hail to England. Manowar, αλλά κάθε δουλειά τους από τα πρώτα τους άλμπουμ εποχής Ross the Boss και λίγο μετέπειτα βέβαια, είναι καταπληκτική. Είμαι κλασικός χατζή μεταλλάς σε αυτό το κομμάτι και το έχω αναφέρει και άλλες φορές. Manowar και ξερό ψωμί επίσης, αν και εδώ θα πω και κάτι άλλο. Η Manowar δυστυχώς, από ένα σημείο και μετέπειτα, δεν βγάζουν ποιοτικά άλμπουμς όπως θα έπρεπε, να πω την αλήθεια. Αυτό ίσως οι φανατικοί κολλημένοι οπαδοί των Manowar δεν το καταλαβαίνουν αυτό, και υπάρχουν κάποιοι που ακούνε μόνο Manowar και τίποτα άλλο, δεν το καταλαβαίνουν αυτό καθόλου. Αλλά εντάξει, η Manowar του σήμερα, αν και ο Eric Adams είναι τόσο καταπληκτικός τραγουδιστής, αλλά η Manowar του σήμερα δεν προσφέρουν το τι μας πρόσφεραν αρχικά. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αλλά οι πρώτες τους δουλειές, θυμάμαι ότι δύο είναι μόνο τα συγκροτήματα, τα οποία και από την πρώτη στιγμή που τα γνώρισα μέχρι και τώρα, είναι να βλέπω τα πάντα για το συγκρότημα, ακόμα και τα ξόφυλά τους, και να χάνομαι μέσα σε αυτά. Αυτή είναι η Manowar, όπως θα πούμε και ακόμα ένα συγκρότημα που τους αναφέρω ακόμα σε λίγο. Λοιπόν, Manowar, Manowar, Manowar. Hail to England. Hail, hail to England. Και όχι εδώ πέρα. Αυτός ο δίσκος ιδιαίτερα είναι ορόσημο για μένα. Δεύτερη θέση λοιπόν, η Manowar. Και τώρα περνάω στην πρώτη θέση. Το συγκρότημα το πιο αγαπημένο από όλα όλων των εποχών. Και εδώ θα δωρήσαμε καταλάβει ιδιαίτερα. Όπως και ο Μάνος θα με καταλάβει ιδιαίτερα. Για μένα το νούμερο ένα, πιο πάνω και από τους Manowar, πιο πάνω και από τους Slayer, είναι η Iron Maiden, Up the Irons. Η Iron Maiden, σωστά, δεν μπήκα στο metal όπως ο Δωρής διαμέσου τον Iron Maiden, μπήκα διαμέσου τον Skillet. Βασικά, η δική μου δρομολογία ήταν διαμέσου των Skillet, μετά με διαμέσου των Metallica και μετέπειτα άνοιξε ο δρόμος για τα υπόλοιπα συγκροτήματα. Η Iron Maiden σχετικά τους γνώρισα αρκετά κοντά όταν είχα πρωτομπεί στο metal, αλλά και πάλι η όλη αυτή η θεματολογία των Iron Maiden, η μουσική τους, τα εξώφυλά τους, ο Eddie,
Για μένα η αγαπημένη μου μασκότ όλων των εποχών είναι ο Eddie στο Metal. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα όσον αφορά τους Iron Maiden. Και πάλι, είμαι από εκείνους που λέω, οι Iron Maiden βγάζουν πολύ καλές δουλειές ακόμα και σήμερα. Δεν με συγκινούν, να πω την αλήθεια, όπως τα πρώτα τους άλμπουμ. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αλλά και μόνο για τα πρώτα τους αυτά άλμπουμς, ιδιαίτερα η εποχή Bruce Dickinson, να μην τι άλλο, η πρώιμη εποχή Bruce Dickinson, για μένα είναι η κορυφή της κορυφής. Η Iron Maiden. Για μένα ο αγαπημένος μου τραγουδιστής όλων των εποχών είναι ο Bruce Dickinson. Και κάποιοι θα παραξενευτούν και γιατί δεν βάζω κάποιο άλμπουμ με τον Bruce. Και παρόλα αυτά βάζω το δεύτερο τους full length άλμπουμ της σιδηράς Παρθένας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί βάζω το Killers, το δεύτερο τους full length album και το τελευταίο album με τον Paul Di'Anno σε αυτή τη θέση. Γιατί το Killers το λατρεύω. Το λατρεύω, το λατρεύω, το λατρεύω 100%. 100%. Αυτό το feeling που βγάζει το Killers, το Iron Maiden, δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο album. Όχι μόνο τον Iron Maiden, ακόμα και αν λατρεύω τον Bruce Dickinson και τον θεωρώ κορυφαίο σαν τραγουδιστή των Βρετανών. Εδώ μιλάμε για ψυχή. Είναι συγκρότημα, είναι άλμπουμ ψυχής, ψυχής, ψυχής. Μπαίνει το The Ides of March και μετά πήρα το Growth Child και ήδη αρχίζω και δακρύζω από συγκίνηση. Το εξώφυλλο, ο καλύτερος έντυπο που έχει βγει ποτέ. Τα τραγούδια, το feeling. Εδώ πέρα ίσως υπάρχει αυτό το περισσότερο New Wave of British Heavy Metal. Πρώιμο feeling. Με punk ίσως feeling από πίσω και εξαιτίας του Paul Di'Anno. Σε όλο αυτό το στυλ. Και γι' αυτό για μένα πάντα το Killers ήταν στην πρωτιά. Ως το πιο αγαπημένο μου άλμπουμ και ως το πιο αγαπημένο μου συγκρότημα όλων των εποχών. Up The Irons λοιπόν, και πραγματικά χάρομαι μέσα στα εξώφυλλα των Iron Maiden. Όπως είπα, πρώτη θέση Iron Maiden. Ρωτάνε ένα μεταλλά, ρωτάνε ποια συγκροτήματα αγαπάς. Για μένα αυτά είναι τα 30 λοιπόν κυριότερα συγκροτήματα, πιο αγαπημένα συγκροτήματα. Και ιδιαίτερα αν μιλάμε για την πεντάδα, ανέφερα τους Skyclad, ανέφερα τους Bathory, ανέφερα τους Death, αλλά η τριάδα, η Αγία Τριάδα, για εμένα θα είναι πάντα η εξής. Slayer, από την τρίτη θέση στην πρώτη, Manowar και σαν χατζή μεταλλάς κλασικός, Iron Maiden, μόνο Maiden, όπως θα πούνε κάποιοι. Αυτά για την ώρα και πάλι τις μεταλλικές μου ευχές σε όλους τους φίλους του ελληνικού YouTube Reactions, έτσι και αλλιώς σε όλους τους φίλους που έχουν μαζευτεί από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ. Stay metal και stay heavy.